Λέω να πάμε και ιεράπετρα. Λέω να πάμε λίγο στους παραγωγούς κυπευτικών, να πιάσουμε και αυτό το κομμάτι. Υπήρχε το δημοσίευμα στη Νέα Κρήτη, τι είπε, στα ύψη τιμές στα κυπευτικά, ρεκόρ 20ετίας. Εγώ θα επιμείνω, επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά τα προβλήματα βιωσιμότητας τα οποία αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, θα επιμείνω, τι μπαίνει στην τσέπη των παραγωγών, ειδικά αυτό το διάστημα που κατά γενική ομολογία αποτελεί και δίνεται και μία ανάσα για τον κλάδο. Μία ανάσα, υπάρχει κίνηση. Πάμε στον κύριο Γιάννη Γαϊτάνη, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Γαϊτάνη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για να ξεκινήσουμε λίγο, ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με τις τιμές αυτή την περίοδο. Οι τιμές αυτή την περίοδο είναι ελαφρά υψηλότερες από πέρυσι, ελαφρά. Φυσικά, στο ίδιο μοτίβο είμαστε όλοι. Καταλαβαίνετε ότι τα έξοδα και οι αυξήσεις που έχουν γίνει στα έξοδά μας έχουν ανεβεί ένα 40% πάνω, ενώ οι αυξήσεις οι οποίες υπάρχουν στα κυπευτικά ήταν να υπερβαίνουν το 10 ή 15% σε συγκρίση με πέρυσι. Αν πάρετε ένα-ένα τα είδη, τα αγροτικά είδη με τις περισσότερες τιμές και συγκρίνετε με τις φετινές, οι αυξήσεις είναι πολύ μικρές σε συγκρίση με τα έξοδα που υπάρχουν, με την αύξηση των εξόδων που υπάρχουν σε συγκρίση με πέρυσι, πάντα μιλάμε. Μάλιστα. Δηλαδή βλέπουμε, ξέρω εγώ, στο ράφι, στο καλάθι βλέπουμε ανωδικές τιμές στα κυπευτικά, αλλά αυτό το οποίο κερδίζουν, σωστά κύριε Γαϊτάνη, η παραγωγή είναι ελάχιστο. Αυτό που μπαίνει στην τσέπη των παραγωγών είναι ελάχιστο. Να μας φέρετε κάποιες... Είναι πιο λίγο σίγουρα από αυτό που έπαιρνε πέρυσι. Ξέρετε, θέλω κάποιες λίγο, κάποια παραδείγματα τιμών, τιμή παραγωγού και τι φτάνει στο ράφι, παραδείγματα με κυπευτικά. Αν σας δώσω ένα παράδειγμα σχετικά με το είδος, το βασικό είδος που είναι η ντομάτα, ναι. Μπορώ να σας πω ότι οι ντομάτες είναι πιο υψηλές. Οι τιμές ήταν πιο υψηλές πέρυσι από φέτος. Αν πούμε για το βασικό είδος της ντομάτα. Ναι. Αν πούμε για τα άλλα, η ντομάτα πέρυσι φέρνει στο η χοντρική που ήταν εδώ κάτω, ήταν στο 1,70-1,80 και εδώ η χοντρική φέτος είναι στο 1,50-1,60. Μπορώ να πω ότι είναι πιο χαμηλά από πέρυσι. Και τα άλλα είδη είναι ίδιες τιμές, αλλά είναι ελαφρά αυξημένα. Αλλά η αύξηση δεν είναι παραπάνω από ένα 10% ή 20%. Αλλά τα έξοδα μας, αν έρχονται ένα κατά μέσο όρο, πλάει πάνω από 40% σε σύγκριση με πέρυσι. Πάνω από 40%. Οπότε στην τσέπη μας, αυτά που παίρνουμε, σίγουρα είναι πιο λίγα από πέρυσι. Ούτε κουβέντα. Μάλιστα, τη στιγμή που έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής και στην περίπτωσή σας, θέλω κύριε Γαϊτέ να κλείσουμε με το εξής. Τι μπορεί να γίνει, τι πρέπει να γίνει. Μιλάμε για αύξηση στις τιμές, μιλάμε για μια δύσκολη καθημερινότητα, μιλάμε καθημερινά, τα έχουμε πει εδώ πέρα τον τελευταίο μήνα 2-3 φορές, ότι τα βγάζετε δύσκολα πέρα. Τι πρέπει να γίνει, διανύουμε και μια προεκλογική περίοδο. Αυτό που βλέπουμε εμείς και παρατηρούμε είναι ότι ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σωστά. Ενώ οι τιμές διεθνώς πέφτουν. Είτε είναι πετρέλαια, είτε είναι καύσιμα, είτε είναι λιπάσματα, οτιδήποτε. Ενώ οι τιμές πέφτουν, εδώ απέναντίας, και αν πέφτουν πολύ λίγο. Σωστά. Ή καθόλου, ή τα απολυτήρια εκεί που ήταν. Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο. Πρέπει να το δει η κυβέρνηση και να βάλει κάποια μέτρα σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Δεν μπορεί να ήταν οι αυξήσεις στα λιπάσματα πέρυσι τάξεως του 50-60-70%, να έχουν πέσει τώρα κάτω 40-50% και να παραμένουν ίδιες τιμές. Και αυτό το πράγμα γίνεται σε όλα τα είδη, τα αγροτικά είδη. Μάλιστα, Είναι κατανοητό. Ανεβαίνουν οι τιμές, δεν κατεβαίνουν και στα καύσιμα το βλέπουμε αυτό. Δεν κατεβαίνουν. Την τελευταία τετραετία, λοιπόν. Δεν κατεβαίνουν οι τιμές, οτιδήποτε είναι λιπάσματα ή καύσιμα, έχουν κατεβεί. Ό,τι ανέβηκε δεν κατεβαίνει. Αυτό είναι το θέμα. Κύριε Γαϊτάνη, χαιρετισμούς.